Να περάσουμε εμείς τώρα σε εξελίξεις στην υπόθεση των παράνομων υποκλοπών. Το Βήμα της Κυριακής αποκαλύπτει αύριο πως 28 πρόσωπα που είχαν παγιδευτεί με το παράνομο λογισμικό Predator είχαν ταυτόχρονα τεθεί υπό παρακολούθηση και από την ΕΕΠ. Μάλιστα, η εφημερίδα αποκαλύπτει και τα ονόματα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, ο πρώην διοικητής ΕΕΠ Παναγιώτης Κοντολέων, επιμερών του Γρηγόρη Δημητριάδη, σε κατάθεση του στη δικαιοσύνη και κλεισμένων των θυρών το Μάιο, κατέθεσε ότι η ΕΕΠ δεν αγόρασε ούτε χρησιμοποίησε το παράνομο λογισμικό κατασκοπίας Predator. Αποκάλυψη βόμβα στην υπόθεση των υποκλοπών. Το Βήμα στο πρωτοσελίδο του τονίζει ότι τελικά 28 πρόσωπα ζητούν ένοχο, καθώς είχαν παγιδευτεί με το κακόβουλο και παράνομο λογισμικό Predator και ταυτόχρονα είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση από την ΕΕΠ. Ήταν δηλαδή διπλή στόχη, βίοι παράλληλοι για Predator και ΕΕΠ, όπως έδειξε ο έλεγχος των δύο πραγματογνωμόνων και του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλέα Ζήση. Το Βήμα επισημαίνει ότι από τους 116 ταυτοποιημένους αριθμούς, με σημείο αναφορά στο πόρισμα της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων, διαπιστώθηκε ότι για τους 28 από αυτούς είχαν εκδοθεί και εισαγγελικές διατάξεις παρακολούθησης από την ΕΕΠ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 24% επί του συνόλου. Επιπλέον, το Βήμα αναφέρει ότι ο κύκλος των παρακολουθήσεων περιλαμβάνει υψηλόβαθμα στελέχη που υπηρετούσαν στις ένοπλες δυνάμεις, υψηλόβαθμα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες, πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο, όπως και έναν ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό. Στα ονόματα που πέρα από το κακόβουλο λογισμικό Predator είχε ζητηθεί άρση του απορρίτου για λόγους εθνικής ασφάλειας για να παρακολουθούνται και από την ΕΕΠ, όπως έφερε στο φως της δημοσιότητας στο Inside Story, μεταξύ άλλων είναι ο σημερινός Υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μανώλης Γραφάκος, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, ο Δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, ο Οικονομικός Εισαγγελέας Χρήστος Μπαρδάκης. Ταυτόχρονα, το Reuters αποκαλύπτει ότι ο πρώην διοικητής της ΕΕΠ, Παναγιώτης Κοντολέων, σε κατάθεσή του στη δικαιοσύνη και κλεισμένων των θυρών το Μάιο, επανέλαβε ότι επί των ημερών του δεν χρησιμοποίησαν οι μυστικές υπηρεσίες κακόβουλο λογισμικό. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, είμαι κατηγορηματικός ως προς αυτό, η ΕΕΠ ούτε αγόρασε, ούτε ενοικίασε ή χρησιμοποιούσε παράνομο λογισμικό κατασκοπίας Predator. Στην ίδια κατάθεση, σύμφωνα με το Reuters, ο κ. Κοντολέων λέει ότι παραιτήθηκε μετά από λανθασμένες ενέργειες που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια νόμιμων διαδικασιών υποκλοπών και πως δεν είχε ενημερώσει το Μαξίμου για τα υποπαρακολούθηση πρόσωπα και τις μεθόδους. Για επιχειρησιακά θέματα, συλλογή πληροφοριών, επιλογή στόχων και μεθόδων, οι πολιτικοί μου επόπτες, ο Γενικός Γραμματέας και ο Πρωθυπουργός δεν ενημερώθηκαν και δεν ζήτησαν να ενημερωθούν από εμένα. Κανένα σχόλιο, η υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη, απαντούν από το Μέγαρο Μαξίμου.